Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στο Free Press Channel. Ισχυρό δικαστικό χαστούκι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Είπε από βήματος βουλής τα αυτονόητα, αυτά δηλαδή που ξέρουν ακόμη και τα νεογέννητα συστερμοκοιτίδες, ότι δηλαδή ανάμεσα στους μπαχαλάκηδες βρίσκονται και κουκουλοφόροι αστυνομικοί που ρίχνουν μολότοφ για να διαλύσουν τις διαδηλώσεις. Μία ένωση αστυνομικών υπαλλήλων θύχτηκε και της έκανε μήνυση. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και κάποιοι του κοινάλ αποφάσισαν να τη στερήσουν τη βουλευτική ασυλία. Ήρθε όμως η εισαγγελία και έβαλε την υπόθεση οριστικά στο αρχείο. Δείτε και ακούστε την κοινοβουλευτική εκπρόσωπο του Μέρα 25, Αγγελική Αδαμοπούλου, να παίρνει το αίμα της πίσω από βήματος βουλής. Είμαστε δύο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013. Όλο ένα και απλώνονται τα μπλόκα των αγροτών σε όλη τη χώρα. Έχουμε την ακριβότερη βενζίνη στην Ευρώπη, τόνισε ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Κώστας Χίτας, που επίσης αναφέρθηκε τόσο στους συνταξιούχους όσο και στους αγρότες. Όταν είσαι προστατευόμενος, που λένε, μιας από τις κατεότερες εφοπλιστικές οικογένειες της Κρήτης, μπορείς να λες όσα ψέματα θέλεις και μετά από καμιά 15 χρόνια να δικαιολογείσαι ρίχνοντάς τα στην ανάγκη να εκλεγείς βουλευτής. Τα δέθη ο και επίσημα επαγγελματίας ψεύτης Άδωνης Σπύρος Γεωργιάδης. Πλησιάζουν τους 40.000 οι θάνατοι μόνο στα 27 μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανθρώπων που εμπιστεύτηκαν το πειραματικό εμβόλιο αλλά τελικά έχασαν τη ζωή τους. Τι λένε τα επίσημα στοιχεία που καταγράφουν επίσης και 3,5 εκατομμύρια παρενέργειες, εκ των οποίων πάνω από τις μισές σοβαρές. Την καταγγελία ότι στο κίνημα Ελεύθεροι Ξανά έχουν παρισφρήσει εκάθετη του εκαθεστώτος Μητσοτάκη για να διασπείρουν fake news έκανε ο επικεφαλής Φέδων Βόβολης. Ο γνωστός καρδιολόγος που διοργάνωσε τις τελευταίες απόλυτα επιτυχείς διαδηλώσεις στο Σύνταγμα και σε όλη την Ελλάδα προειδοποίησε τον Πρωθυπουργό να μην διανοηθεί καν να κάνει εκλογές μόνο με εμβολιασμένους, γιατί αυτό θα είναι το πολιτικό του τέλος. Αυτά είναι τα θέματα της σημερινής πολυθεματικής ενδιαφέρουσας ενημερωτικής εκπομπής CryptoManet και αν θέλετε και εσείς να δείτε ολοκληρωμένη την εκπομπή, δεν έχετε παρά να εγγραφείτε συνδρομητές τώρα. Με 10 ευρώ το μήνα ή 50 ευρώ το εξάμηνο ή 90 ευρώ ετησίως, οι συνδρομητές του Free Press Channel θα λαμβάνουν στο mail τους καθημερινά, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, την αγαπημένη τους εκπομπή CryptoManet, με αποκαλυπτικό όπως πάντα περιεχόμενο για όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Η διαδικασία είναι απλή. Πρώτο βήμα, πηγαίνετε στα σχόλια κάτω από το βίντεο. Δεύτερο βήμα, κάνετε κλικ στο σύνδεσμο του PayPal. Τρίτο βήμα, πληκτρολογείτε το ποσό και το mail σας. Τέταρτο βήμα, προαιρετικό, γράφετε κάποιο σχόλιο. Αυτό ήταν. Η συνδρομή σας αρχίζει να μετράει από την ίδια κιόλας ημέρα. Και φυσικά για όσο διάστημα έχετε εσείς επιλέξει.